όσο των μεταπτυχιακών μου σπουδών στα παιδαγωγικά, των αναζητήσεών μου όσο εκπονούσα τη διδακτορική μου διατριβή για τη διδακτική των αρχαίων ελληνικών, αλλά στο επάρατο ΦΥΠΙΨΗ, και ως προϊόν της βιωμένης μου εμπειρίας ως δάσκαλος των αρχαίων ελληνικών για 10 χρόνια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για τα οποία νιώθω μεγάλη τιμή. Αυτά γιατί ίσως να πρέπει να σκεφτούμε ότι εκτός από το μελετώντας τα αρχαία ελληνικά υπάρχει και το διδάσκοντας. Και ενώ στο μελετώντας έχουμε να αναδείξουμε ως έθνος επιτεύγματα λαμπρά και σταθμούς σημαντικούς, στο διδάσκοντας, κυρίως στη θεωρία, αλλά νομίζω και στην πράξη, πλην φωτισμένων εξαιρέσεων, τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Τι επιδιώκουμε προσεγγίζοντας τον αρχαίο κόσμο στο σχολείο σήμερα? Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα, που κάποτε ήταν αυτονόητη, σήμερα για πολλούς λόγους μας φέρνει σε μεγάλη αμηχανία. Γιατί δεν μπορούμε πλέον να αντιμετωπίζουμε την αρχαιότητα ως μια στατική πολιτισμική φάση που την έχουμε άπαξ ανασυνθέσει και την προσεγγίζουμε με στόχο απλώς να την αναγνωρίσουμε. Οι ποικίλες προσλήψεις της αρχαιότητας κατά εποχές αποδεικνύουν πόσο επιλεκτική και παραπλανητική είναι μια τέτοια αντίληψη. Πολύ περισσότερο δεν μπορούμε στη σύγχρονη πραγματικότητα να θέτουμε το μάθημα στην υπηρεσία εθνοκεντρικών προοπτικών, αναζητώντας μόνο ή και εκβιάζοντας πολλές φορές στοιχεία αποδεικτικά της ιστορικής μας συνέχειας, μέσα κυρίως από ιδεολογικές κατασκευές περιφελετικής υπεροχής. Και όμως, στο ελληνικό σχολείο του 21ου αιώνα, πολλές φορές συμβαίνουν και τα δύο. Όταν βέβαια το μάθημα δεν έχει μετατραπεί σε μια απλή διεκπαιρεωτική διαδικασία προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Όχι πως δεν δοκιμάζονται και διαφορετικές πρακτικές από συναδέλφους που με τις παρεμβάσεις τους στο σχολείο δημιουργούν γέφυρες ανάμεσα στους μαθητές μας και στον αρχαίο κόσμο. Ουσιαστικά όμως δεν έχουμε καταφέρει όλοι μας να υπονομεύσουμε την για δεκαετίες κυρίαρχη αντίληψη για το μάθημα. Και ο κίνδυνος, νομίζω, για ισχυροποίηση ή καθολική επαναφορά αυτή της οπτικής γίνεται ακόμη μεγαλύτερος, καθώς στο πλαίσιο της ποικιλώνυμης κρίσης που ζούμε και της παρεπόμενης υπονόμευσης της εθνικής κυριαρχίας από την παγκόσμια αγορά, έχουμε την τάση να στηρίζουμε παροχημένες κυρίαρχες ιδεολογίες με έρισμα τον πολιτισμικό εθνικισμό. Ας μην λησμονούμε άλλωστε ότι πρόκειται για ένα μάθημα τα αρχαία ελληνικά, που σε πολλές φάσεις στήριξαν την παραδοσιακή αντίληψη για το μάθημα, την παραδοσιακή αντίληψη για το σχολείο ευρύτερα, φρονηματιστικός χαρακτήρας, εγκυκλοπαιδισμός, εθνοκεντρισμός, την πολλατρεία και άλλα τέτοια. Μέσα σε μια τέτοια εκπαιδευτική συνθήκη που κατασκευάζει έναν υπερβατικό αρχαίο κόσμο, κατασκευάζεται και ένας παθητικός μαθητής, δέκτης ουσιαστικά και καταναλωτής προκατασκευασμένων προϊόντων, άσχετων κατά κανόνα με τη ζωή του. Στο πλαίσιο μάλιστα της πολιτισμικής μεταβίβασης και ενός νεφελώδους ανθρωπισμού με τις εμφανείς ή λανθάνουσες φρονηματιστικές προεκτάσεις, ο μαθητής καλείται να διαμορφώσει αισθητικά και ηθικά κριτήρια, αλλά και να υιοθετήσει συγκεκριμένη στάση, όχι μόνο απέναντι στην αρχαιότητα, αλλά και στο δικό του κόσμο. Και φυσικά, αποπροσωποποιημένος και αποπλαισιωμένος, μέλος ουσιαστικά μιας αδιαφοροποίητης μάζας, πρέπει να ανταποκρίνεται σε προδιαγεγραμμένα καθήκοντα, είτε από τους θεσμούς, είτε από τους ίδιους τους διδάσκοντες. Αρχαίος κόσμος και μαθητής, λοιπόν, σε μια παραμορφωτική σχέση, με ενδιάμεσο το διδάσκοντα να υπηρετεί την αλληλεπαντραστική κατασκευαστική αυτή λειτουργία. Παραμορφωτική, λοιπόν, και η προοπτική. Οφείλουμε, ωστόσο, σε μια πραγματική... Τώρα έχω ξεχάσει... Θα με συμφορέσετε, αλλά δεν μπορώ να το κάνω και το δει μαζί. Οφείλουμε ωστόσο σε μια πραγματικά μορφωτική διαδικασία να αντιμετωπίσουμε τα αρχαιοελληνικά κείμενα λιγότερο περιοριστικά. Να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε για μας και τους μαθητές μας ένα πιο προσωπικό δρόμο για αυτή τη συνομιλία, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και μια διαφορετική αντίληψη για τη διδασκαλία. Μέσα σε ένα κλίμα αποδοχής των προσωπικών τρόπων κατανόησης και νοηματοδότησης, οι συνομιλητές, διδάσκοντες και μαθητές, μάλλον αισθανόμαστε λιγότερο διστακτικοί. Ίσως έτσι οι μαθητές και οι μαθήτριες διατυπώσουν σε έναν πιο πηγαίο διάλογο τις απορίες τους
ίσως αναζητήσουν και τα ερωτήματα του ίδιου του αρχαιοελληνικού κειμένου σε ένα παιχνίδι ερωταποκρίσεων που τους δίνεται πλέον η δυνατότητα να το οργανώσουν και μόνοι τους. Έναν τέτοιο ανοιχτό προσανατολισμό, που δεν θεωρεί τον αρχαίο κόσμο δεδομένο, μπορούμε να το στηρίξουμε στη θεωρία περί κατασκευής, αλλά με διαφορετικό από τον ισχύοντα προσανατολισμό. Μια τέτοια αντίληψη μπορεί να δώσει άλλη προοπτική στην ανάγνωση των αρχαιοελληνικών κειμένων στο σχολείο. Μας επιτρέπει να διερευνήσουμε με ποιο τρόπο τα ίδια τα αρχαιοελληνικά κείμενα όχι μόνο αποτελούν κατασκευές, υπάγονται δηλαδή σε συγκεκριμένες τεχνικές λόγου, αλλά και κατασκευάζουν πολιτισμικά νοήματα τα οποία διαχέουν σε σύγχρονους και μεταγενέστερους αναγνώστες. Αναζητούμε δηλαδή αυτά τα πολιτισμικά μηνύματα και παράλληλα τους εκφραστικούς τρόπους με τους οποίους αυτά εξυφαίνονται στο κείμενο που προσεγγίζουμε. Πιο συγκεκριμένα, στα αρχαιοελληνικά κείμενα προσπαθούμε να ανασυνθέσουμε την εικόνα που μας δίνουν για κάποια πτυχή του αρχαίου κόσμου. Μη θεωρώντας όμως τα κείμενα καθρέφτες της πραγματικότητας, αλλά αληθοφανείς εκδοχές της, αντιμετωπίζοντάς τα δηλαδή ως κατασκευές, διερευνούμε την ιδεολογία που προβάλλουν και ανοιχνεύουμε τις ανθρωπολογικές, πολιτικές ή πολιτισμικές παραμέτρους που παραθέτουν για να ερμηνεύσουν αμέσως ή εμέσως την όποια δράση. Το κείμενο δηλαδή παράγεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό πλαίσιο απέναντι στο οποίο παίρνει κάποια θέση υπηρετώντας συγκεκριμένες σκοπιμότητες. Αυτή τη θέση διερευνούμε προσπαθώντας να επισημάνουμε όσες αξίες και κώδικες αυτού του κόσμου αποδέχεται και αναπαράγει και όσες υπονομεύει προσεγγίζοντάς τες κριτικά. Δύο είναι οι διδακτικοί τρόποι για να διαγνώσουμε την κατασκευαστική αυτή λειτουργία των κειμένων και να επισημάνουμε τα πολιτιστικά μηνύματα που προβάλλουν. Πρώτον, διερευνούμε τις συμβάσεις του κάθε κειμένου και τους εκφραστικούς τρόπους που τις κατασκευάζουν και δεύτερον, παραλληλίζουμε αυτές τις συμβάσεις με εναλλακτικές κατασκευές που βρίσκουμε σε άλλα κείμενα. Σε ένα τέτοιο ερμηνευτικό και διδακτικό πλαίσιο, αποκτά διαφορετική προοπτική, για παράδειγμα, η προσέγγιση του επιταφείου ως ρητορικού κειμένου που κατασκευάζει ταυτότητες. Ο ελεύθερος δημοκρατικός Αθηναίος πολίτης σε αντιδιαστολή με το στρατιώτη Σπαρτιάτη. Ο φίλος σύμμαχος και ευεργέτης Αθηναίος και όχι ο ισχυρός ιμπεριαλιστής εμπνέει και όχι επιβάλλει στις πόλεις κράτη του συνασπισμού την εκούσια υποταγή. Οι ρητορικές μάλιστα στρατηγικές με τις οποίες ο ρήτορας συγκροτεί την εικόνα αυτή δεν αφήνουν σε μια πρώτη ανάγνωση πολλά περιθώρια αμφισβήτησης. Η εξειδανακευτική εικόνα της Αθήνας του Περικλή αποτελεί αίτημα των καιρών σε μια δύσκολη για την Αθήνα συγκυρία και υπηρετεί συγκεκριμένες σκοπιμότητες. Σε αυτό το αίτημα ανταποκρίνεται ο ρήτορας ή ο ιστορικός, κατασκευάζοντας με το κείμενό του ένα συγκεκριμένο κόσμο και συγκροτώντας αυτή την κατασκευή με συγκεκριμένους εκφραστικούς τρόπους. Προκειμένου βέβαια να συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται για κατασκευή και να διερευνήσουμε τις κατασκευαστικές τεχνικές, αναζητούμε τις ενδεχόμενες εναλλακτικές εκδοχές του ίδιου κόσμου σε άλλα κείμενα που αμφισβητούν τη συγκεκριμένη εικόνα. Οι μαθητές υποψιασμένοι από την επισήμανση των ρητορικών στρατηγικών του επιταφείου μπορούν να ελέγξουν την εγκυρότητα της συγκεκριμένης εικόνας της Αθηναϊκής Πολιτείας και του ρόλου της στα ιστορικά δρόμενα της εποχής σε αποσπάσματα της ιστορίας του ίδιου συγγραφέα, η δημιουργία των Μιλίων, η δημιουργία του Κλέωνα για τη Μυτιλίνη, η δημιουργία των Αθηναίων στην Καμάριανα της Σικελίας, η δημιουργία του Αλκιβιάδη στη Σπάρτη ή σε αποσπάσματα από κείμενα άλλων συγγραφέων, όπως την Αθηναίων Πολιτεία του Ψευδοξενοφόντα. Η εντυπωσιακή μάλιστα αντιστοιχία του περιεχομένου της Αθηναίων Πολιτείας και του Επιταφείου μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι πρόκειται για δύο πολιτικά κείμενα φυλάδια που εκφράζουν τους ολιγαρχικούς και τους δημοκρατικούς, τις αντιτιθέμενες δηλαδή πολιτικές παρατάξεις της εποχής. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να παραλληλήσουμε την άποψη του Περικλή για το εύρος της πολιτικής συμμετοχής με τις ποικίλες αναφορές του Λυσία, που σε μεταγενέστερη ιστοφάση προβάλλουν την ησυχία, δηλαδή την αδιαφορία απέναντι στην πολιτική, ως αθηναϊκή αρετή. Η διαπίστωση της διγλωσίας αυτής που συναντάμε σε διαφορετικά αρχαιοελληνικά κείμενα και η συνειδητοποίηση της κατασκευαστικής λειτουργίας του επιταφείου γεννά και άλλους προβληματισμούς. Οι μαθητές αναζητούν τους λόγους για τους οποίους κατασκευάζεται η υπερβατική αυτή εικόνα για την Αθήνα και τον Αθηναίο πολίτη και μάλιστα στη συγκεκριμένη ιστορική φάση. Ποιος εκπαιδευτικός θα μπορούσε να αρνηθεί ότι αυτή και μόνο η διερεύνηση αποτελεί μια μορφωτική διαδικασία πρώτης προτεραιότητας? Αλλά και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί
γίνονται πιο επιφυλακτικοί όταν σε μια πιο απαιτητική διερεύνηση αναζητούν και τους λόγους που για χρόνια επέβαλαν την παρουσία του επιταφείου στην εκπαίδευση και την ταυτόχρονη παντελή απουσία όσων κειμένων αντιστρατεύονται αυτή την εικόνα. Η κατασκευαστική αυτή λειτουργία γίνεται εμφανής μέσα από την ύπαρξη αντιτιθέμενων αναπαραστάσεων του ίδιου κόσμου σε πολλά γραμματιακά είδη. Πολλά είναι τα σχετικά παραδείγματα στους ρητορικούς λόγους. Δεν θα αναφερθώ σε αυτούς. Κάποιες φορές, βέβαια, μπορούμε να βρούμε ακόμα και στο ίδιο κείμενο να προβάλλονται διαφορετικοί και αντιτιθέμενοι λόγοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο νεωτερικός Ευρυπίδης. Ποιο λόγο τελικά προβάλλει ο δραματικός ποιητής που αγωνίζεται με την Ελένη του να ανατρέψει το μύθο, να αμφισβητήσει την Ελένη της μυθικής επικής παράδοσης, την ακατεμάχητη γυναίκα της Τρίας? Προβάλλει έναν νεωτερικό λόγο που συστοιχεί στο πνευματικό κλίμα της εποχής και στις κοινωνικές ανακατατάξεις που συντελούνται. Όταν όμως το δεύτερο επεισόδιο αρχίζει η εφαρμογή του σχεδίου απόδρασης, η Ελένη γίνεται η προκλητική και αδίστακτη γυναίκα που με τα λόγια της αλλά και την ομορφιά της γοητεύει και μαγεύει τους ανθρώπους για να τους οδηγήσει στον όλεθρο. Γίνεται δηλαδή πάλι το απαλό ματιόν σαΐτεμα, μαλθακό όνομά των Βέλος, το έρωτος άνθος που καρδίες λιγώνει, η κακόφαντη και κακοσύντυχη νυμφόκλαυτη μαύρη ερηνεία. Ταυτίζεται με την Ελένη του Εσχύλου, την Ελένη της παράδοσης. Η Ελένη του ανατρεπτικού μύθου αξιοποιεί τα όπλα της από την παραδοσιακή υπόστασή της, οπότε προκύπτουν τα ερωτήματα, που και ως ερωτήματα μόνο είναι στην ουσία τους μορφωτικά. Πόσο βαραίνει η παράδοση, σε ποιο βαθμό είναι εύκολο να ξεπεραστεί ακόμα και σε περιπτώσεις που η υπέρβαση αυτή συνιστά συνειδητή επιλογή? Το ίδιο θα διαπιστώσουμε πως συμβαίνει και σε άλλες τραγωδίες. Στην Αντιγόνη, για παράδειγμα, ο κρατικός εξουσιαστικός δυναστικός και παράλληλα σεξιστικός λόγος του Κρέοντα αντιτίθεται στο θρησκευτικό, φιλάνθρωπο ή φιλάδελφο και οικογενειακό λόγο της Αντιγόνης. Πρόκειται για δύο λόγους που προβάλλονται ως αληθοφανείς και διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία στο σύστημα αξιών που απηχεί το κείμενο. Περνάω λίγο γιατί έχει περάσει ώρα. Σε ένα τέτοιο κατασκευαστικό πλαίσιο μπορούμε να εντάξουμε και την πρόσληψη της αρχαιότητας. Επισημένοντας τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους οι διάφορες εποχές την προσέλαβαν και τους παράγοντες που προσδιορίσαν τη συγκεκριμένη κάθε φορά πρόσληψη, αντιλαμβανόμαστε τον υποκειμενικό χαρακτήρα της και τον κατευθυνόμενο αρκετές φορές προς ανατολισμό της. Αποδεχόμενοι λοιπόν πως δεν υπάρχουν περιθώρια να υποστηρίξουμε την αντικειμενικότητα της ερμηνείας, εφόσον αυτή είναι μια εκ νέου κάθε φορά ανάγνωση από την προοπτική του παρόντος, διερευνούμε την κατασκευαστική λειτουργία όχι πια μόνο της γραμματείας, αλλά και της πρόσληψής της. Αυτή η διαπίστωση μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα δημιουργικό προβληματισμό, οπότε ανοίγει μια ενδιαφέρουσα ερμηνευτική προοπτική κατά την προσέγγιση των κλασικών κειμένων. Τα αρχαία κείμενα που για αιώνες αποτελούν σημεία αναφοράς της πολιτισμικής μας ταυτότητας ως Ελλήνων ή Δυτικοευρωπαίων, μετασχηματίζονται ανάλογα με την πολιτισμική πρακτική στην οποία κάθε φορά καλούνται να λειτουργήσουν. Η διαπιστωμένη αυτή πολλαπλότητα της πρόσληψής τους δίνει και μια διαφορετική προοπτική όταν τα αξιοποιούμε στην εκπαίδευση. Η διερεύνηση της ερμηνευτικής παράδοσης του κειμένου είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική αρχικά για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Διαπιστώνει ότι ένα έργο ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως κατά εποχές και εκπαιδευτικά συστήματα, οπότε μπορεί να συσχετίσει αυτή την πολλαπλότητα με τα ιστορικά δεδομένα που πλαισιώνουν την εκάστοτε ερμηνεία. Αναζητά τα παραμορφωτικά κάτωπτρα και αντιλαμβάνεται έτσι αιμονές και δογματισμούς που επηρέασαν τη συγκεκριμένη κάθε φορά πρόσληψη. Αν με αυτόν τον τρόπο εκπαιδευτικό συνειδητοποιήσει τη μερικότητα της ανάγνωσης, τα διδακτικά ωφέλη στην προοπτική της ανοιχτής ανάγνωσης των αρχαιοελληνικών κειμένων είναι πολλά και σημαντικά. Η διαπίστωση της πολυεπίπεδης και σε πολλά σημεία αντικρουόμενης και αντιφατικής πρόσληψης τον κάνει πιο δεκτικό όχι μόνο ως μελετητή και ερμηνευτή των κειμένων, αλλά και ως διδάσκοντα. Ξεφεύγει ίσως πιο εύκολα από αιμονές ή και από συγκεκριμένες ερμηνευτικές πρακτικές και κατευθύνσεις. Τα κείμενα συνεχίζουν βέβαια να κουβαλούν τη δική τους ερμηνευτική ιστορία. Δεν την αμφισβητούμε και μάλιστα όταν έχουμε να κάνουμε με αρχαιοελληνικά κείμενα για τα οποία έχει χυθεί πολύ μελάνη. Το ζητούμενο ωστόσο είναι να απεγκλωβιστούμε από την παραδοσιακή ερμηνευτική των κειμένων και να σταθούμε σε κάποιο βαθμό και κριτικά ή και συμπληρωματικά
στον ερμηνευτικό κανόνα που έχουν διαμορφώσει οι έγκριτες φιλολογικές ερμηνείες. Σε αυτό το ανοιχτό ερμηνευτικό πλαίσιο, ίσως αισθανθούμε πως μπορούμε να σταθούμε και οι ίδιοι ως ενεργοί αναγνώστες απέναντι στα κείμενα που έχουν στεγανοποιηθεί από αυτόν τον κανόνα. Τότε είναι πιο πιθανό να δώσουμε τα εφόδια στους μαθητές μας για μια συστηματική ανάγνωση των αρχαιολινικών κειμένων και ταυτόχρονα να τους αφήσουμε περιθώρια ώστε αυτή η ανάγνωση να γίνει σταδιακά και πιο προσωπική. Και τη διαλεκτική αυτή προοπτική ίσως την ανοίγουν και οι συνεργασίες με τους συναδέλφους. Όταν οι εκπαιδευτικοί συγκροτούν μια ομάδα και σκύβουν όλοι μαζί ισότιμοι συναναγνώστες και συνομιλητές πάνω στο κείμενο, διαπιστώνουν πως κάθε αναγνώστης το προσεγγίζει με βάση τα δικά του εφόδια, τις εμπειρίες του, αλλά και την προσωπική αναγνωστική του ιστορία. Οι ποικίλες οπτικές που προκύπτουν τους επιτρέπουν αρχικά να συνειδητοποιήσουν τη δυναμικότητα του κειμένου που προσεγγίζουν. Ίσως όμως τους κάνουν και περισσότερο δεκτικούς και στη διαφορετική, την προσωπική ανάγνωση του μαθητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τσάφο για την παρουσίασή του. Συνεχίζουμε με την παρέμβαση του αγαπητού μας δασκάλου, συνεργάτη, φίλου και συναδέλφου, του κυρίου Κώστα Μπαλάσκα, που ερχόμενος από αυτή τη γενιά που στήριξε τη μεταρρύθμιση του 1976 και εκφράστηκε μέσα από το περιοδικό Νέα Παιδεία, ας διαβαστεί αυτή του η παρέμβαση και αυτή του η παρουσία ως ένα κείμενο κατάθεσης πλέον αυτής της πορείας των 40 χρόνων. Σας ακούμε, κύριε Μπαλάσκα. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα αρχαία ελληνικά είναι ένα θέμα. Μεγάλο, διαχρονικό, εθνικό, οικουμενικό. Το διαχειρίζεται κυρίως η παγκόσμια πολιτιστική κοινότητα. Διεκδικούμε και εμείς τα ποσοστά που δικαιούμαστε ως κληρονόμοι. Τα αρχαία ελληνικά στην εκπαίδευση είναι ένα άλλο θέμα. Διαφορετικό, εκπαιδευτικό, δικό μας, γρεκικό. Λέμε παραδείγματος χάρη αρχαία ελληνικά στο γυμνάσιο. Αλλά άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Αλλά σε ποιο γυμνάσιο? Τι σχολείο είναι το γυμνάσιο? Ποιος ο ρόλος και ποια η φυσιογνωμία του? Είναι προέκταση του δημοτικού, είναι δηλαδή λαϊκό σχολείο? Είναι προβαθμίδα του λυκείου? Είναι και τα δυο μαζί? Και τι είναι τελικά η 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση? Ούτε αυτό ξεκαθαρίστηκε. Δεν καταφέραμε να καταρτήσουμε το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Όλα έμειναν εκεί που τα άφησαν οι προτεργάτες. Εν τούτης θα μιλήσω για τα αρχαία ελληνικά στο γυμνάσιο, που ένα θέμα που παρουσιάζει μια κινητικότητα και θα μπορούσε να μπει και ως θέμα σε αγώνες ανταλλαγής επιχειρημάτων. Όταν υπέρ την ηλικία μου διδασκόμαστε αρχαία ελληνικά στην πρώτη εξαταξίου ή τρίτη οχταταξίου που τη λέγαμε τότε από το μεθοδικό εγχειρίδιο του Ζούκη, επίσημη γλώσσα του κράτους ήταν η καθαρεύουσα. Μαθαίνοντας λοιπόν τα αρχαία ελληνικά και τη γραμματική τους, μαθαίναμε ταυτόχρονα την καθαρεύουσα. Αυτή ήταν τότε η γλωσσική μας διδασκαλία. Άλλη δεν υπήρχε. Τη δημοτική τη μαθαίναμε στον αέρα, στην ομιλία και στις ελεύθερες λογοτεχνικές γραφές που διαβάζαμε. Όσοι διαβάζαμε και όσοι μαθαίναμε, δεν είναι όλα για όλους. Το 1964, στη μόνη σοβαρή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που έγινε και που ξανά γίνεται το 1976 μετά τη διακοπή της δικτατορίας, έβαλαν στο αυτόνομο τριετές γυμνάσιο τα αρχαία ελληνικά από μετάφραση, χωρίς καθόλου αρχαίο κείμενο. Είναι φανερό ότι έβλεπαν το γυμνάσιο σαν προέκταση του δημοτικού, του λαϊκού δηλαδή σχολείου,
και θέλησαν να ενισχύσουν την παιδεία του λαού, δίνοντας έμφαση στην αρχαιογνωσία και όχι στην αρχαιογλωσσία, στη σκέψη και όχι στο γράμμα, στο περιεχόμενο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, που έπρεπε να γίνει προσιτό στο λαό χωρίς το εμπόδιο της αρχαίας γλώσσας. Άλλωστε, είχε πλέον και επίσημα καθιερωθεί η δημοτική γλώσσα στην εκπαίδευση. Ύστερα φύσηξαν άλλοι άνεμοι και η αρχαία ελληνική γλώσσα ξαναμπήκε στο γυμνάσιο το 1992-93. Γιατί άραγε, αφού τώρα δεν υπήρχε πια η καθαρεύουσα? Προφανώς για λόγους εθνικούς, παράδοσης, συνέχειας, συνείδησης, ταυτότητας κτλ. Αλλά και για να καταπολεμηθεί η λεξιπαινία που είχε ενσκύψει τότε στο μαθητικό πληθυσμό. Έτσι, άλλο να λες παραδείγματος χάρη ποδήλατο ή λεωφορείο και να το βρίσκεις, και άλλο να ξέρεις ότι το ποδήλατο είναι από το Πούς και Ελάβνο, το λεωφορείο από το Λαός και Φέρο. Είναι αλήθεια πάντως ότι άλλες στροφές δίνει στο μυαλό αυτή η γνώση. Μα θα πείτε, είναι το ποδήλατο και το λεωφορείο αρχαία? Όχι βέβαια. Όπως δεν είναι και το χειροκροτό, η ζητοκραυγή, ο δημοσιογράφος, η λεξιπαινία που λέγαμε προηγουμένως. Και πλήθος ακόμα από λέξεις. Είναι σύνθετες λέξεις πεποιημένες, είναι γλωσσοπλασίες, νεολογισμοί, που τα συνθετικά τους μέρη είναι αρχαία. Οι νεολογισμοί αυτοί, πλασμένοι για λόγους ανάγκης, απολογίους ή λογοτέχνες, θησαυρίζονται στο λεξικό του Κουμανούδη, που περιέχει 60.000 λέξεις. Δεν επέζησαν βέβαια όλες. Οι λέξεις, όπως και οι ζωντανοί οργανισμοί, ακολουθούν το δαρβινικό σχήμα. Υπάρχουν ακόμα χιλιάδες ίσως λέξεις, για να μην λέμε αριθμούς και ενοχλείται ο Παντελής, αυτούσιες αρχαίες λέξεις που έχουν περάσει στη νεοελληνική και ζουν με την ίδια ή παραλλαγμένη σημασία. Το αποτέλεσμα δικαιώνει τη θεωρία περί ενότητος της ελληνικής του Γεωργίου Χατζηδάκη. Ο Γρηγόριος Κωνσταντάς του νεοελληνικού διαφωτισμού και της νεωτερικής γεωγραφίας, στο επιχείρημα ότι η δημοτική είναι φτωχή, απαντούσε ότι έχει όμως πλούσια μάνα, πρόθυμη να της χαρίζει ό,τι χρειάζεται. Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, ο Ψυχάρης έγραφε στον πρόλογο του ταξιδιού του «Γράφω την κοινή γλώσσα του λαού». Όταν η δημοτική μας δεν έχει μια λέξη που μας χρειάζεται, παίρνω από την αρχαία και προσπαθώ να την ταιριάξω στη γραμματική του λαού. Το ίδιο έκαναν όλοι οι δημοτικιστές λόγοι, κυρίως στις μεταφράσεις τους. Ενώ οι αρχαϊστές προέβαιναν σε συστηματική γλωσσοκάθαρση που οδηγούσε τους ριζοσπάστες στην αρχαΐζουσα, την οποία ασπάζονταν και οι νέοι της εποχής, οι καινουριογλωσσίτες όπως τους έλεγαν, με ενθουσιασμό, και στους πιο μετριοπαθείς που οδηγούνταν στην καθαρεύουσα ή στην απλή καθαρεύουσα. Εδώ βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ο ρόλος της Εκκλησίας στη διατήρηση της γλωσσικής συνέχειας. Παράλληλα, η ομιλούμενη από το λαό δημοτική μαλάκωνε και προσγείωνε σιγά σιγά την ακαμψία της καθαρεβουσιάνικης γραμματικής, προσπαθώντας σε συνδυασμό και με τους αγώνες του δημοτικισμού να επιφέρει τη σύγκληση, η οποία συντελέστηκε με την επικράτηση της δημοτικής. Μιας δημοτικής όμως που είναι πλέον προϊόν συγχωνεύσεων και ιστορικού συμβιβασμού.
Στο γλωσσικό ζήτημα που ταλάνισε τον τόπο μας δεν υπήρξε τελικά και δεν μπορούσε ούτε έπρεπε να υπάρξει, νομίζω, νικητής και νικημένος. Για να το πω με οικονομικούς όρους, όπως απαιτούν οι καιροί, η καθαρεύουσα κατέθεσε κυρίως λεξιλόγιο και η δημοτική κυρίως μορφολογία και σύνταξη στην Τράπεζα της Νεοελληνικής Γλώσσας, που πλούτησε και έφτασε στη σημερινή εκφραστική της πληρότητα. Δεδομένου ότι το λεξιλόγιο της καθαρεύουσας απαρτίζεται από αρχαίες ή αρχαιογενείς λέξεις, δεδομένου ότι οι λέξεις αυτές έχουν υιοθετηθεί, ενσωματωθεί, αφομοιωθεί στην εν χρήση νεοελληνική, νομιμοποιούμε να υποστηρίζω ότι και τα νέα ελληνικά αρχαία είναι. Αναρωτιέμαι αν πάρουμε μια σελίδα ενός λογοτέχνη, όχι του Γιώργη, του γιατρο Μανολάκη που είναι φιλόλογος, του Ταχτσί, του Σωτήρη, του Δημητρίου, μια σελίδα. Και μετρήστε, ας κάνει κάποιος αυτή την έρευνα να δει αν είναι ή αν δεν είναι έτσι. Υποστηρίζω επίσης, μαζί με το Σεφέρη και τον Ελίτη και τόσους άλλους, ότι όπως κι αν έγινε από τους λογίους η γλωσσοκάθαρση, η ελληνική γλώσσα είναι μία και ενιαία. Και τέλος, ότι τα αρχαία ελληνικά δεν είναι για μας τους Έλληνες γλώσσα νεκρή, ούτε ξένη. Αφού τροφοδότησε γενναία και ακόμα τροφοδοτεί την νεοελληνική και όχι μόνο. Τα επίσημα κείμενα του ξενοφόντα Ζολώτα, παραδείγματος χάρη, γραμμένα στα αγγλικά με λέξεις ελληνικές ενσωματωμένες στην αγγλική γλώσσα, δεν είναι εγχείρημα που απλώς εντυπωσιάζει, αλλά τεκμηριώνει καθαρά τον οικουμενικό ρόλο της ελληνικής γλώσσας και παιδείας στον πολιτισμό, δίνοντας και μια ιδέα που θα μπορούσε ίσως να αξιοποιηθεί στην εκπαίδευσή μας. Να προχωρήσω τώρα σε ορισμένες εκπαιδευτικές παραδοχές. Με τα αρχαία ελληνικά μπες βιές στο γυμνάσιο, τα αρχαία ελληνικά χάνουν την αξιοπιστία τους ως μορφωτικό αγαθό και η εκπαίδευση χάνει την αξιοπιστία της ως θεσμός. Το θέμα πήρε δυστυχώς ιδεολογική χρειά. Έγινε σαν παραφιάδα του γλωσσικού ζητήματος. Ανάγκη στήνε. Η σκοπή του μαθήματος, μιλώ πάντα για τα αρχαία ελληνικά στο γυμνάσιο, κατά το πρόγραμμα, είναι μαξιμαλιστική, ανεδαφική και ανεφάρμοστη. Η ύλη εξειδικευμένη και υπερβολική. Τα εγχειρίδια δυσπρόσιτα και μάλλον αποθητικά. Εν τω μεταξύ, μπαίνουν στην εκπαίδευση φιλόλογοι που δεν ξέρουν αρκετά αρχαία ελληνικά. Εν τω μεταξύ, πληθαίνουν στα γυμνάσια οι μαθητές που δεν ξέρουν ελληνικά και εμείς τους διδάσκουμε αρχαία. Το πράγμα γίνεται σουρεαλιστικό. Εν τω μεταξύ, οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν κατά κόρο οι μαθητές συρρυκνώνουν και αλλοιώνουν τη γλώσσα, άρα και τη σκέψη τους. Εν τω μεταξύ, νέες μαθήσεις και μαθήματα πιέζουν για ζωτικό χώρο στην εκπαίδευση. Όλα βέβαια ξεκινούν από την έλλειψη εκπαιδευτικής πολιτικής, την έλλειψη σχεδιασμού, οργάνωσης, ποιοτικής παρακολούθησης, έρευνας, αξιολόγησης και ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου και της παρεχόμενης στο σχολείο γνώσης. Τι να κάνουμε? Έχω να καταθέσω δύο προτάσεις. Πρώτον, να γίνουν τα αρχαία ελληνικά μάθημα επιλογής.
Προσωπικά ονειρεύομαι πάντα ένα σχολείο που θα προσφέρει στο μαθητή ένα κατάλογο μαθημάτων, όπως ένα καλό εστιατόριο προσφέρει στον πελάτη ένα κατάλογο φαγητών, για να διαλέξει αυτό που θέλει και αυτό που μπορεί και που σηκώνει το στομάχι του. Όχι αυτό που δεν θέλει και που δεν μπορεί. Βέβαια, κάποια, ελάχιστα πάντως, μαθήματα θα είναι υποχρεωτικά. Όμως το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι αραγμένο στο συγκεντρωτισμό, στην υποχρεωτικότητα και στην ομοιομορφία. Δεν αλλάζει. Επομένως, αποσύρω την πρόταση και καταθέτω τη δεύτερη, με την οποία και κλείνω. Να αναζητήσουμε για τα αρχαία ελληνικά στο γυμνάσιο άλλους σκοπούς και κυρίως άλλους τρόπους διδασκαλίας, διότι με τη σημερινή κατάσταση ελάχιστα προσφέρουν, δεν αξιοποιείται η μορφωτική δυνατότητά τους και υπάρχει ο κίνδυνος να διαθέσουν αρνητικά τους μαθητές προς την αρχαιότητα, πράγμα που θα ήταν και η εσχάτη πλάνη. Σκοπός της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών θα πρέπει να είναι η ανάδειξη της ενότητας και της συνέχειας της ελληνικής γλώσσας σε συνδυασμό με τη διεύρυνση και την εμβάθυνση του επικοινωνιακού κώδικα των μαθητών, την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της γλωσσικής και άρα της νοητικής παιδείας τους. Τα αρχαία ελληνικά που εκβάλλουν στη νεοελληνική και τα νέα ελληνικά που συναντούν την αρχαία ρίζα τους. Σύνδεση αρχαίας και νέας με σύντομα, απλά και ζουμερά αρχαία κείμενα, έστω και πειραγμένα λίγο στις δυσκολίες τους. Με την απαραίτητη μόνο γραμματική, με την ελάχιστη μεταγλώσσα, με έμφαση σε σημασίες και σε ασφαλείς, όχι ανόητες, ετυμολογίες, σε ρίζες και ομόριζες λέξεις, σε παραγωγές και συνθέσεις, σε συνώνυμα και αντώνυμα και σε ό,τι άλλο μπορεί να υπηρετήσει το σκοπό, ο οποίος πρέπει να νοηθεί και να υλοποιηθεί με τρόπο ενιαίο για όλες τις τάξεις του γυμνασίου και με κλιμάκωση κατά τάξη. Και θα έλεγα μακριά από πανεπιστήμια και πανεπιστημιακούς. Τα νέα ελληνικά, τα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, τα έφτιαξε μια ομάδα μαχόμενων εκπαιδευτικών, 5 που μας φώναξαν να αναλάβουμε αυτό το έργο, και λένε πως ήταν από τις πιο επιτυχημένες δουλειές που έχουν γίνει στην εκπαίδευση. Δεν είχαμε κανέναν πανεπιστημιακό και έγινε η δουλειά καλή, αρκεί να είναι μια ομάδα που να ξέρει και να μπορεί να συνεργαστεί. Έμεινα στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Για το αρχαιογνωστικό μέρος ίσως μια άλλη φορά. Τελειώνοντας, θέλω να πω ένα μεγάλο ναι για τα κλασικά λύκεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Μπαλάσκα. Πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, πολύ ενδιαφέρουσες θέσεις. Ανοίξατε ένα σωρό ζητήματα. Δεν θέλω να σχολιάσω χιουμοριστικά, αλλά πραγματικά αυτή η διάσταση με το εστιατόριο που βάλατε και τις διάφορες προσμίξεις μας άνοιξε την όρεξη. Είναι και η ώρα και μας άνοιξε και την όρεξη για αρχαίες γεύσεις. Οπότε οι γκουρμέ συνάδελφοι θα μας καθοδηγήσουν προς μια τέτοια κατεύθυνση και δίνω ακριβώς το λόγο για να πάμε σε μια γυναικεία παρουσία, γιατί πολύ ανθρωκρατικό θα μας κατηγορήσουν ότι είναι το πλαίσιο μέσα στα πλαίσια της πολιτικής ορθότητας ευρύτερα. Λοιπόν, οπότε πολύ καλά παίρνει το λόγο η αγαπητή φίλη και συνάδελφος Νατάσα Μερκούρη,
από την πλευρά πλέον των εκπαιδευτικών του σχολείου, ο λόγος πηγαίνει σιγά σιγά όλο και πιο μέσα στην καρδιά του σχολείου. Σας ακούμε, κύριε Μέρκουρη. Το μήνυμα το έλαβα, δεν θα καθυστερήσω. Λοιπόν, σε σχέση με τους ομιλητές που προηγήθηκαν, νομίζω ότι αυτά που έχω να πω και να επισημάνω είναι πραγματικά πάρα πολύ λίγα, γιατί και η ευρύτερη εικόνα αλλά και οι επιμέρους πτυχές της νομίζω πως έχουν περιγραφεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα περιοριστώ στην τάξη και με αφορμή, θα με μαρτυρήσω και χρόνια τώρα, από τη 19χρονη εμπειρία μου σε αυτή, θα προσπαθήσω να αποδώσω ένα μέρος της καθημερινότητας του εκπαιδευτικού της τάξης που καλείται να διδάξει την αρχαία ελληνική γλώσσα και σκέψη. Θα ξεκινήσω λοιπόν κάπως ανορθόδοξα για φιλόλογο. Κυρίως για να μετριάσω τις κοινοτυπίες τις οποίες υποθέτω πως δεν θα μπορέσω να αποφύγω αργότερα. Αυτές οι φωτογραφίες ίσως σας ξενήσουν. Αποτυπώνουν εκθέματα του Μουσείου Φυσικών Επιστημών στο Λονδίνο. Στην πρώτη βλέπουμε ένα σετ φαρμάκων για οφθαλμολογικές παθήσεις μέσα σε μια χάρτινη συσκευασία. Χρονολογούνται τα φάρμακα αυτά γύρω στο 1880 έως 1930. Στη δεύτερη βλέπουμε βαμμένες μάλινες κλωστές που προορίζονται για ύφανση. Στην τρίτη μία σόμπα του 1920 και στην τελευταία διακόπτες και πρίζες επίσης του 1920. Επισκέφτηκα λοιπόν το μουσείο πριν από 15-16 χρόνια, δεν θυμάμαι καλά, και αυτή η επίσκεψη πραγματικά κλώνησε το φιλολογικό μου υπόβαθρο. Γιατί εκεί συνειδητοποίησα με πολύ εκοφαντικό τρόπο τη στενή σχέση ανάμεσα στην επιστήμη και τη ζωή. Και δεν αναφέρομαι στα ακραία παραδείγματα της επιστήμης στην υπηρεσία του πολέμου, αλλά σε πολύ απλές εφαρμογές. Η θεωρία της φυσικής και της χημίας συναντούσαν στην πράξη και άλλαζαν τις ανάγκες και τις καθημερινές συνήθειες του ανθρώπου. Αργότερα συζήτησα με παλιούς μου δασκάλους αυτές τις μαύρες σκέψεις που έκανα και εκείνοι με καθησύχασαν ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν και αυτές να προσφέρουν, εις το δυναικές μάλιστα, στον αθέατο κόσμο των ανθρώπων. Φυσικά είχαν και έχουν δίκιο, αλλά αυτή η εμπειρία μου στο μουσείο ακόμα με κυνηγάει όταν μπαίνω στην τάξη να διδάξω αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία. Πάντα το ερώτημα που με απασχολεί είναι ποια είναι η σχέση αυτού που θα διδάξω με τη ζωή των μαθητών μου. Και το πιο βασικό, πώς πρέπει να προσεγγίσω το αντικείμενο της διδασκαλίας, ώστε τελικά αυτό να αφορά τους μαθητές μου. Από τη μια υπάρχει ο ρυθμός και ο θόρυβος των συνθήκων μέσα στις οποίες ζουν, μεγαλώνουν και οριμάζουν, και από την άλλη ο ρυθμός και ο ήχος της γλώσσας και των κειμένων που καλούνται να ερμηνεύσουν και να μελετήσουν. Στην προσπάθεια να βρω τα κλειδιά που θα ξεκλειδώσουν σήμερα τα κείμενα, έτσι ώστε οι μαθητές μου να έχουν πρόσβαση στη γλώσσα και τις αξίες του αρχαίου κόσμου, σκόνταψα σε διάφορα εμπόδια. Πέρα από τα γνωστά και δυστυχώς κοινότυπα πλέον, όπως σημειώσεις των ωρών, οι περικοπές της ύλης, η υποστελέχωση του δημόσιου σχολείου κλπ., σημαντικό εμπόδιο στάθηκε για μένα η αποσπασματικότητα, η οποία θεωρώ ότι δυναμητίζει κάθε προσπάθεια οικείωσης του αρχαίου κόσμου. Και εξηγούμε. Τα τελευταία προγράμματα σπουδών του 11 και η στοχοθεσία τους αναφέρονται στη γλωσσική, ιστορική και αισθητική αγωγή, συνυφασμένη με το ζήτημα της ταυτότητας και του αυτοπροσδιορισμού του ανθρώπου των επόμενων δεκαετιών. Μιλούν μεταξύ άλλων για τη σύνδεση των μαθητών με το μακραίωνο ιστορικογλωσσικό και πολιτιστικό παρελθόν, χωρίς στρεβλωτικές εξιδανικεύσεις και χωρίς ιδεολειπτικές αρνήσεις της διαλεκτικής του σχέσης με το παρόν. Τονίζουν την αξία της αρχαιογνωσίας στην πνευματική ανασύνταξη της Ευρώπης. Θα μείνω λίγο περισσότερο σε αυτό. Αναμένεται επίσης μέσω της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών, είτε από το πρωτότυπο είτε από μετάφραση, να κατακτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτρες την ικανότητα να προσεγγίσουν όχι μόνο τον αρχαίο κόσμο, αλλά και με το σύγχρονο με μάτι κριτικό, ανθρωποκεντρικό και δημιουργικό. Για το οποίο καταρχήν δεν νομίζω να υπάρχει και αντίρρηση. Το ερώτημα είναι πώς θα αναπτυχθεί αυτή η κριτική προσέγγιση της αρχαίας σκέψης. Και έτσι περνώ από τη θεωρία στην εφαρμογή, η οποία είναι μεταξύ άλλων και συνάρτηση των διδακτικών εγχειριδίων. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι το ελληνικό σχολείο λειτουργεί σε όλους τους υπόλοιπους τομείς απρόσκοπτα. Ας ξεκινήσω από το γυμνάσιο, βαθμίδα που εντάσσεται στα χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Πέραν του αυτονόητου, πώς δηλαδή θα υπηρετηθεί το νέο πρόγραμμα σπουδών με παλιά εγχειρίδια, αδυνατό να κατανοήσω πώς θα επιτευχθεί η αρχαιογνωσία και θα εκγυμναστεί η κρίση μέσα από την αποσπασματικότητα. Στο μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, τα βιβλία είναι δομημένα έτσι ώστε κάθε φορά το επιλεγμένο κείμενο να προσφέρεται πρωτίστως για να διδαχθεί ένα γραμματικοσυντακτικό φαινόμενο. Απλά το κείμενο που επιλέγεται διαθέτει και κάποια νοηματική αυτοτέλεια. Πολύ δύσκολο όμως προλαβαίνει κανείς είτε να το εντάξει στο γραμματιακό του είδος, είτε στην εποχή κατά την οποία γράφτηκε, είτε στην ευρύτερη εργογραφία του συγγραφέα και φυσικά ούτε λόγος για ολιστική προσέγγιση. Αν εξαιρέσουμε την Ελένη του Ευρυπίδη, είναι ο κ. Τσάφος εδώ και χαίρομαι που το ανέφερε. Ακόμα και στα εγχειρίδια της αρχαίας ελληνικής γραμματείας περιλαμβάνονται αποσπάσματα των διδακταίων κειμένων.
κάποιοι στίχοι ραψουδιών, περιλήψεις των υπολείπων, αποσπάσματα για να μην πω σπαράγματα φιλοσοφικού λόγου και το καθεξής. Είναι εφικτό να διδάξεις την αξία του όλου μέσα από το μέρος και έτσι να προσεγγίσεις με τους μαθητές τον αρχαίο κόσμο κριτικά? Συνήθως, τονίζουμε στους μαθητές την ανάγκη να έχουν σφαιρική γνώση ενός θέματος πριν εκφέρουν άποψη. Μπορεί να είμαι υπερβολική βέβαια, αλλά θεωρώ πως διδάσκοντας έτσι την Οδύσσεια, δεν εξασκώ και ούτε καν ενθαρρύνω την κριτική προσέγγιση. Μάλλον ενισχύω την τάση του Έλληνα για επιπόλαιη κριτική. Σε αυτό το σημείο να διευκρινίσω πως επισημαίνω το γεγονός ότι ο μαθητής δεν έχει καν πρόσβαση σε ολόκληρο το κείμενο σε περίπτωση που θελήσει ο ίδιος να ανατρέξει σε αυτό. Ή σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός κρίνει σκόπιμο να διαβάσει στην τάξη ένα απόσπασμα ή να αναθέσει μια εργασία από τα εκτός ύλης. Η διδασκαλία ενός ολόκληρου έργου, βέβαια, είναι διαφορετικό θέμα. Έπειτα, η αποσπασματικότητα κρύβει και τον εξής κίνδυνο. Να μην αφήσει το κείμενο να αλληλεπιδράσει με το μαθητή. Ένα κείμενο στην πλήρη ανάπτυξή του, ο μαθητής το πιο πιθανό είναι ότι θα το ανακαλύψει σε κάποια πτυχή, είτε αυτή είναι η δράση, είτε ο χαρακτήρας, είτε ο αφηγητής, είτε ο λυρισμός, είτε κάτι φωτεινό ή κάτι υποφωτισμένο. Αν βασική λειτουργία της οικείωσης είναι η ταύτιση, η μέθεξη, τότε έτσι όπως είναι σχεδιασμένα τα εγχειρίδια και η διδασκαλία του, συρρυκνώνουν τις πιθανότητες συνάντησης του παρελθόντος με τη ζωή των μαθητών μας. Τα νέα εγχειρίδια των αρχαίων ελληνικών στην Κύπρο, έτσι όπως τα παρουσίασε ο κύριος Στέφος στο τεύχος 150 της Νέας Παιδείας, κινούνταν πια τολμηρά σε αυτό το γνώμονα με στόχο να εξυγχρονίσουν τη διδασκαλία του μαθήματος. Βέβαια, όπως είπε και ο κύριος Αγγελάκος, οι αντιδράσεις ήταν σφοδρές. Και στο όνομα μιας αδιαφανούς αξιολόγησης, όπως αναφέρουν οι συντάκτες τους, από εξωθεσμικούς παράγοντες, οδήγησαν στην απόσυρση νέων βιβλίων και στην επαναφορά των παλιών, των ελληνικών. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να επισημάνω τη διαφοροποίηση του βιβλίου της δραματικής ποίησης στο γυμνάσιο και πραγματικά να συγχαρώ στο πρόσωπο του κυρίου Τσάφου όλη τη συγγραφική ομάδα. Η προσέγγιση του αρχαίου δράματος ως θεατρικού κειμένου αλλά και ως παραστασιακού γεγονότος αποτελούν κατά τη γνώμη μου τη μοναδική περίπτωση ουσιαστικής γνωριμίας των νέων μαθητών με τον κόσμο του αρχαίου ελληνικού δράματος στη διαχρονία του. Οι εργασίες γύρω από τη σκηνοθετική προσέγγιση, τα παράλληλα κείμενα που συνοδεύουν το κάθε κεφάλαιο μαζί με το οπτικό υλικό, δίνουν στους φιλολόγους και τους μαθητές ενάψματα να ασχοληθούν με το έργο μέσα από τις σύγχρονες παραστάσεις του. Στη βαθμίδα του Λυκείου, βέβαια, υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Το κείμενο είναι ενιαίο και αυτό αποτελεί μια ικανή συνθήκη για να επιδιώξει κανείς την αρχαιογνωσία. Η αναγνώριση της λειτουργίας τύπων μέσα στο κείμενο και η ερμηνεία του νοήματος μέσα από τη δομή διευκολύνουν το έργο του φιλολόγου, θεωρητικά. Το θέμα που ανακύπτει όμως είναι κατά πόσο τελικά ο μαθητής του Λυκείου γίνεται επαρκής αναγνώστης του αρχαίου κειμένου μετά από τόσες ώρες διδασκαλίας. Ενώ δηλαδή οι προϋποθέσεις είναι ευνοϊκότερες, το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου καλύτερο. Πέρα από τον ανασταλτικό παράγοντα του εξετασιοκεντρικού συστήματος της βαθμίδας, αυτό συμβαίνει ίσως γιατί τους μαθητές τους έχουμε ήδη χάσει από το γυμνάσιο, έχουν κρατήσει τις αποστάσεις τους από τον αρχαίο κόσμο. Η μεθοδολογία την οποία το πρόγραμμα σπουδών του 11 καλεί να βασίσουμε στις αρχές του κριτικού γραμματισμού δεν μπορεί να παραβλέψει τη διδακτική πραγματικότητα ούτε και να την παρακάμψει. Οι σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι έχω την αίσθηση ότι στόχο έχουν, έτσι όπως εφαρμόζονται στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, να καλύψουν το κενό ανάμεσα στα δεδομένα και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Με λίγες τύψεις για όσα μπαίνουμε να διδάξουμε και πολλή αγωνία για το αν το μάθημα θα συναντήσει αδιάβροχους μαθητές, ετοιμάζουμε διδακτικά σενάρια, ομαδοσυνεργατικές διδασκαλίες, διαθεματικές διδασκαλίες, εργαστηριακά μαθήματα, ερευνητικές εργασίες, ένταξη των τεχνών στην εκπαίδευση κλπ. Μήπως και το ακρατήριο όμως μπορέσει να προσεγγίσει τον άγνωστο αρχαίο κόσμο μέσα από το γνωστό του σύγχρονο κόσμο ή μέσα από το βίωμά του. Πραγματικά δεν βλέπω τίποτα το αρνητικό σε όσα ανέφερα. Κάποιες όμως από τις προσεγγίσεις, κάποιες πράγματι από τις προσεγγίσεις έχουν ιδιαίτερη απήχηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Πλέον όμως θεωρώ ότι δεν αρκούν. Αφενός γιατί υιοθετούνται από μία μερίδα εκπαιδευτικών, αυτών που έχουν όπως είπα την αγωνία της διδασκαλίας. Αφετέρου γιατί και αυτές εκ των πραγμάτων χρησιμοποιούνται αποσπασματικά, πότε γιατί πρέπει να προχωρήσει ή πότε γιατί μοιράζεται κανείς σε δύο ή τρία σχολεία κτλ. Τέλος, βλέπουμε να θεσμοθετούνται εξοδιδακτικές δράσεις, όπως για παράδειγμα ο διαγωνισμός ιστορικού ντοκιμαντέρ, τα φεστιβάλ αρχαίου δράματος ή η ποικίλη ύλη μαθητικοί διαγωνισμοί. Δεν μπορούν όμως και δεν μπορεί η πρωτοβουλία συλλόγων και ομάδων να υποκαθιστά τον επίσημο κρατικό σχεδιασμό σε τέτοια ζητήματα, όπως δεν μπορεί και ο εθελοντισμός να υποκαθιστά την κρατική μέρημνα. Κλείνω λοιπόν εδώ για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου με το εξής. Η αποσπασματικότητα της γνώσης του αρχαίου κόσμου μέσα από τα διδακτικά εγχειρίδια τα σημερινά όχι μόνο οδηγεί ήδη από τα πρώτα χρόνια στην αδιαφορία ακόμα και στην απέχθεια για τον αρχαίο κόσμο αλλά κατ' εμέ υπονομεύει και κάθε απόπερα κριτικής προσέγγισης.
Και κάτι μου ψιθυρίζει ότι δεν είναι η αδυναμία των διδασκόντων να ανταποκριθούν στην πρόσκληση της επικαιροποίησης του μαθήματος, αλλά η έλλειψη σοβαρής πολιτικής βούλησης. Πολλά σου ψιθυρίζονται, Νατάσα. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σου. Πολλά σου ψιθυρίζονται και για την πολιτική βούληση και για τις δυνατότητες αδυναμίας των διδασκόντων. Αυτοί οι ψίθυροι, λοιπόν, ας δούμε αν θα γίνουν κραυγοί από έναν εκπρόσωπο πλέον που χαιρόμαστε που είναι μαζί μας, ο αγαπητός μας μαθητής Στέλιος Φραγκιουδάκης. Θα μας μεταφέρει λίγο τη σχέση του και την εμπειρία του με το μάθημα. Είναι της θεωρητικής κατεύθυνσης εξάλλου μαθητής του σχολείου εδώ. Οπότε θα μας μεταφέρει τη δική του εμπειρία, να δούμε λίγο αν όσα λέμε εμείς ή όσα άκουσε εδώ πέρα διαφοροποιούνται. Σας ακούμε, Στέλιο. Θα είμαι αρκετά σύντομος, γιατί θα φάτε εμένα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Είσαι όπως νιώθεις, με το λόγο που νιώθεις, όπως παρουσιάζεις και την αισθητική που έχεις. Και εμένα μου αρέσει αυτό. Ναι, δεν θα... Και μπράβο σου. Δεν θα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέλουμε επισημότητες, θέλουμε βιωματικό λόγο, όπως νιώθεις. Πολύ ωραία. Θα ήταν ειρωνία να προσπαθήσω να μιλήσω μπροστά σε τέτοιους ανθρώπους. Γιατί εμείς με τα αρχαία έχουμε αυτή την τάση να προσαρμοζόμαστε σε αυτή την... Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά, αλλά και με μεγάλη έκπληξη ομολογώ, δέχθηκα την πρόσκληση των καθηγητών μου να συμμετάσχω στη διημερίδα που οργανώνεται στο σχολείο μου με θέμα την αρχαία ελληνική γλώσσα και σκέψη. Είναι γεγονός ότι σε αυτούς τους δημόσιους διαλόγους δεν συνηθίζεται να δίνει το λόγο στους μαθητές, παρόλο που είμαστε ίσως οι πιο άμεσα σχετιζόμενοι με το θέμα. Στον χρόνο που μου διατίθεται λοιπόν και μέσα από τα μάτια του νέου, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις εντυπώσεις μου από το συγκεκριμένο μάθημα, καθώς και τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να γίνει πιο ελκυστικό στους μαθητές. Προτού ακόμα ξεκινήσω να τα διδάσκω στο γυμνάσιο, τα αρχαία ελληνικά ήταν ένα μάθημα που μου δημιουργούσε ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία πλευρά, ως λάτρης της ιστορίας, επιθυμούσα να διδαχτώ για το παρελθόν του τόπου μου, καθώς και για τις ρίζες της νέας ελληνικής γλώσσας. Από την άλλη πλευρά, είναι γενικά γνωστό ότι τα αρχαία αποτελούν ένα μάθημα υψής της δυσκολίας για την πλειονότητα των μαθητών, οπότε και εγώ ήμουν ιδιαίτερα επιφυλακτικός για το αν θα ήταν πραγματικά κάτι που θα μου κέντριζε το ενδιαφέρον. 6 χρόνια μετά, θα μπορούσα να πω ότι εξακολουθούν να μου προξενούν παρόμοια ανάμεικτα συναισθήματα. Για να γίνω πιο κατανοητός, θεωρώ την ύπαρξη του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών απαραίτητη στο σχολικό πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε πριν από χιλιάδες χρόνια σε αυτόν τον τόπο είναι αδιαφυσβήτητα το σημαντικότερο στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Οι διδασκαλίες και τα έργα των αρχαίων Ελλήνων έχουν αποτελέσει τη βάση για την γέννηση και την ανάπτυξη αυτού που αποκαλούμε σήμερα δυτικό κόσμο. Η επίδρασή τους και στη σύγχρονη εποχή σε ποικίλους διαφορετικούς τομείς της ζωής μας είναι ολοφάνερη. Χρειάζεται λοιπόν να τα διδασκόμαστε, ώστε να μπορέσουμε να αντιληφθούμε και να μεταφράσουμε όχι μόνο τη γλώσσα, αλλά και ολόκληρη την οτροπία του αρχαίου κόσμου που περιέχεται σε αυτή. Επιπρόσθετα, προσωπικά δεν θα χαρακτήριζα τα αρχαία ελληνικά ως μια νεκρή γλώσσα, όπως πολλοί μαθητές υποστηρίζουν. Αντίθετα, καθημερινά παρατηρώ ότι ουσιαστικά αποτελούν τον κορμό της νεοελληνικής γλώσσας. Είναι άλλωστε γνωστό ότι μια από τις πλέον διαδεδομένες γλώσσες στον κόσμο σήμερα, τα γερμανικά, έχουν στηριχτεί πάνω στα αρχαία ελληνικά, ενώ η επίδρασή τους είναι φανερή και στην αγγλική και σε αρκετές ακόμη γλώσσες, όπως προαναφέρθηκε από τους άλλους ομιλητές. Υπάρχουν ακόμη αρκετά επιχειρήματα που θα μπορούσα να επισημάνω για την αναγκαιότητα της ύπαρξης των αρχαίων στην εκπαίδευση, αλλά ασφαλώς θα τα γνωρίζετε σε μεγαλύτερο βαθμό από εμένα, οπότε θα ήταν προτιμότερο, νομίζω, να αναφερθώ με συγκεκριμένα παραδείγματα από την εμπειρία μου ως μαθητής στα στοιχεία εκείνα των αρχαίων που γοητεύουν περισσότερο τη νέα γενιά. Αρχικά, ρωτώντας και τους μαθητές μου, μπορώ να πω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των νέων επικεντρώνεται στον ιστορικό λόγο που παρουσιάζεται στα αρχαία κείμενα. Κύριοι υπέτειοι γι' αυτό, πρώτιστα ο Θουκυδίδης και δευτερευόντως ο Ξενοφώντας, που με ιστοτεχνική τους γραφή μας δίνουν το σκηνικό από τις σπουδαιότερες στρατιωτικές μάχες εποχής τους, με έναν τρόπο που κατά πολλούς θυμίζει αμερικάνικη κινηματογραφική παραγωγή. Εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον δημιουργούν στους μαθητές τα έργα των αρχαίων τραγωδών, που μολονότι δύσκολα απηχούν τη γενικότερη αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων για το θέατρο και τη θέση που αυτό είχε στην κοινωνία τους. Επίσης, συχνά νέοι που τα αρχαία δεν αποτελούν και το αγαπημένο τους αντικείμενο για μελέτη και έχουν επιλέξει την εμβάθυνση σε μαθήματα περισσότερο των θετικών σπουδών, καταφεύγουν σε θεωρίες αρχαίων φιλοσόφων, όπως του Ηράκλητου, του Πυθαγόρα και του Δημόκριτου, θεωρίες που αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη των σύγχρονων θετικών επιστημών.
Υπάρχουν όμως και κάποιες ειδικές περιπτώσεις που αποδεικνύουν το ενδιαφέρον που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τα αρχαία στους νέους. Χαρακτηριστικά θα ήθελα να παραθέσω δύο τέτοιες περιπτώσεις. Το γνωστό μουσικό συγκρότημα Pix Lax, για παράδειγμα, έχει σχεδόν καθολική αποδοχή στην νεολαία. Είναι γνωστοί στους μαθητές επίσης και η σημασία του ονόματος συγκροτήματος, με μπουνιές και με κλωτσιές, από την απλή αναφορά που υπάρχει στην πρώτη ενότητα του βιβλίου των αρχαίων ελληνικών της πρώτης γυμνασίου. Τα συντηρημένα ακόμα να τα μάθουμε. Επιπλέον, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, γνωρίζουμε τη σημασία της αγγλικής λέξης idiot. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί λοιπόν σε εμάς τους νέους ότι αυτή η τόσο διαδεδομένη παγκοσμίως λέξη προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη ιδιώτης, που χρησιμοποιούνταν και χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα, κυρίως για να δηλώσει το άτομο σε σχέση με τους άλλους και με την πόλη. Δυστυχώς όμως, έπειτα από σχεδόν 6 χρόνια παρακολούθησης, έχω σχηματίσει την εντύπωση ότι το μάθημα των αρχαίων ελληνικών με τη μορφή που υπάρχει στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα, όχι μόνο δεν αποκαλύπτει αυτή τη γοητεία του αρχαίου πολιτισμού στους νέους, αλλά αντίθετα δημιουργεί κιόλα σε ένα μέρος των μαθητών απέχθεια για κάθε τι που σχετίζεται με εκείνη την εποχή. Συχνά αναφέρεται μεταξύ μαθητών και καθηγητών, χάρη να στεϊσμού, ότι αυτό που μαθαίνει κανείς μετά από 3 χρόνια διδασκαλίας των αρχαίων στο γυμνάσιο είναι να κλείνει ουσιαστικά απλούς σημαντικούς τύπους, ίσως και τον αόριστο β'. Πράγματι όμως, αυτό δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Στις 3 πρώτες τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα αρχαία έχουν μετατραπεί σε ένα φορμαλιστικό μάθημα. Το κύριο βάρος πέφτει στην εκμάθηση τύπων και όχι στα κείμενα, τα οποία δίνουν την εντύπωση με τον τρόπο που είναι ενταγμένα στη διδασκαλία, ότι υπάρχουν απλά για να γεμίζει η διδακτική πράξη. Η κατάσταση αυτή δεν αλλάζει σημαντικά στην πρώτη τάξη του Λυκείου, όπου παρά τη μεγαλύτερη έμφαση που δίνεται στο αρχαίο κείμενο, η εκμάθηση της μετάφρασης στους μαθητές αποτελεί συνήθως αντικείμενο αποστήθησης, η ερμηνευτική προσέγγιση του είναι επιφανειακή, ενώ και πάλι δίνεται πολύ μεγάλη βαρύτητα στη διδασκαλία και στην εξέταση τύπων γραμματικής αλλά και συντακτικών φαινομένων. Έπειτα, στις 2 τελευταίες τάξεις του Λυκείου, το μάθημα των αρχαίων ελληνικών γίνεται ιδιαίτερα δύσκολο για εμάς τους μαθητές που επιλέγουμε τις ανθρωπιστικές σπουδές, ενώ στις υπόλοιπες κατευθύνσεις σπουδών δεν υφίσταται καν. Από πολλούς, μάλιστα, χαρακτηρίζεται ως το δυσκολότερο μάθημα που χρειάζεται να εξεταστεί κανείς προκειμένου να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο. Ο λόγος είναι προφανής. Οι μαθητές έχουν να αντιμετωπίσουν πληθώρα γραμματικών τύπων, καθώς και σπάνια συντακτικά φαινόμενα που συχνά αγνοούμε ακόμα και στην ελληνική γλώσσα. Επιπλέον, καλούμαστε να μάθουμε για τη ζωή και τη διδασκαλία δύο εκ των σημαντικότερων φιλοσόφων του αρχαίου κόσμου, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, κάτι που είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Μέσα όμως, δυστυχώς, από την απομνημόνευση μεγάλου αριθμού σελίδων, με περιεχόμενο που σε πολλά σημεία προκαλεί την εντύπωση ότι έχει γραφτεί με προχειρότητα. Ακόμα και η εξέταση πάνω στην ερμηνευτική προσέγγιση των αρχαίων κειμένων στηρίζεται εν πολύ στην αποστήθηση αυτούσιων παραγράφων ή, όπως αλλιώς συνηθίζεται να λέγεται, στους μαθητικούς και καθηγητικούς κύκλους, στη μέθοδο της παπαγαλίας. Κατά την προσωπική μου άποψη, λοιπόν, το μάθημα των αρχαίων ελληνικών, με την υπάρχουσα μορφή του στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, δεν φέρνει πραγματικά σε επαφή τους μαθητές με τον αρχαίο κόσμο. Προκύπτει έτσι το ερώτημα, τι είναι τελικά τα αρχαία ελληνικά και κατά συνέπεια και ο αρχαίος πολιτισμός για τους νέους σήμερα. Για την πλειονότητα των μαθητών είναι μια νεκρή γλώσσα. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της παράδοσης του τόπου μας, ένας ενδιαφέρον και μυστήριος κόσμος, που όμως θεωρούμε ότι δεν έχει καμία επίδραση στη σύγχρονη εποχή. Εδώ ακριβώς πρέπει να στοχεύσει η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Να αποδείξει δηλαδή στους νέους αυτό που εύστοχα αναφέρει και ο καθηγητής John Chadwick, ότι η γλώσσα που μιλούσε κάποιος βοσκός σε μια απόκεντρη περιοχή της Πελοποννήσου 1200 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός, είναι παρόλες τις διαφορές της η ίδια γλώσσα με την ελληνική που μιλιέται σήμερα. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Εμείς ευχαριστούμε, Στέλιο, για την παρουσίασή σου και για τις απόψεις που βάζουν ενδιαφέροντα ζητήματα. Μετά την ολοκλήρωση, λοιπόν, των παρουσιάσεων, και ευχαριστώ τους ομιλητές και τους συναδέλφους για την ακρίβειά τους και την ευστοχία των παρουσιάσεων, να ακούσουμε τις ερωτήσεις. Πλην όσων αναχωρήσουν για το γευστικό πλαίσιο που έθεσε ο κύριος Μπαλάσκας. Αλλά επειδή το γευστικό πλαίσιο υπάρχει εδώ πέρα και οι προτάσεις που είπαν είναι ενδιαφέρουσες, μπορούμε να τις ακούσουμε. Δεν θέλω να παρουσιάσω τη δική μου πρόταση, θα την παρουσιάσω για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου, ούτε την κριτική παρέμβαση, επειδή δεν θέλω ο συντονιστής να παίζει ένα ρόλο γλάστρας. Λοιπόν, δεν θέλω να παρουσιάσω τη δική μου παρέμβαση, θα την παρουσιάσω αύριο με τις διδακτικές προτάσεις για το πώς βλέπω τη συνολική αναδιάταξη του προγράμματος στο γυμνάσιο. Συνολική αναδιάταξη με λίγο διαφορετικό τρόπο από τις προτάσεις για επιλογή που προτάθηκαν σήμερα ή για οτιδήποτε άλλο.
πιστεύω ότι είναι εφικτό. Η πρόταση του κυρίου Κακριδή μου άρεσε, τη βρίσκω σε πολύ ψηλό επίπεδο, πάρα πολύ εξαιρετική. Και αύριο θα κουβεντιάσουμε που θα κάνουν οι συνάδελφοι τις προτάσεις για το πώς αυτό το πρόγραμμα μπορεί να γίνει υλοποιήσιμο στο υπαρκτό σχολείο. Να ακούσουμε την πρώτη ερώτηση. Κύριε Νίταρη, παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Λέγομαι Σιμώνη Φανή. Είμαι καθηγήτρια πληροφορικής και μαθηματικός. Περιέργως όμως το Λύκειο είχα μεγαλύτερο βαθμό στα αρχαία. Ο λόγος που το είπα είναι γιατί βλέποντας τον τίτλο του Στρογγυλού Τραπεζιού που μιλάει για σχεδιασμό ενός νέου πλαισίου προσέγγισης της αρχαίας σκέψης στην κοινωνία και στο σχολείο, και αν λάβουμε υπόψη μας ότι για μένα